φραγμένος. Τον Θεό να είσαι, αγαπημένη πόλη. Φώτισα φωτιά σε σκέη, σας ρήμαξε και το κοντάρι. Αδελφά, ερήπια θα σοριαστείτε. Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας παρουσιάζει την καλοκαιρινή της θεατρική παραγωγή από 3η 3 Σεπτέμβρη μέχρι και την Παρασκευή 6, που είναι μία από τις πιο δημοφιλέστερες τραγουδίες του Ευρυπίδη, Τροάδες. Είναι ένα έργο βαθιά αντιπολεμικό, που δείχνει τη φρεκαλαιότητα του πολέμου και όλα τα δεινά που έχουν οι άνθρωποι όσοι είναι είτε θύματα είτε ακόμα και νικητές. Γιατί δεν υπάρχει κανένας νικητής στον πόλεμο. Όλοι είναι ιτημένοι. Ο Ευρυπίδης περιγράφει με τη ματιά των γυναικών, των Τροάδων, που είναι νικημένες από τους Έλληνες. Έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους, έχουν πεθάνει οι άντρες τους, τα παιδιά τους και μένουν μόνες και φεύγουν σκλάβες για την Ελλάδα. Και μέσα από αυτό το θρήνο προσπαθεί να περιγράψει τι πρέπει να αποφύγει ο άνθρωπος. Οι πόλεμοι δεν σταματήσανε από τον Τροϊκό πόλεμο μέχρι και σήμερα. Είναι επίκαιρο, βλέπουμε τους πρόσφυγες από τους πολέμους που γίνονται να προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη μέρα και θέλουμε μέσα από τη θεατρική ομάδα να δώσουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ειρήνης και ισοτιμίας σε όλο τον κόσμο η θεατρική ομάδα να προσπαθεί και να αγωνίζεται πάντα γι' αυτό. Όλη η δουλειά ξεκίνησε το Γενάρη, μήνες πολύ, ώρες ατελείωτες, σε καθημερινή βάση, με δάσκαλο και καθοδηγητή τη Δέσποινα την Τρεπανιά, η οποία έχει τη σκηνοθεσία, η οποία προσπάθησε να ερμηνεύσει και να σκάψει βαθιά, να βρει αλήθειες κάτω από κάθε λέξη, κάτω από κάθε πρόταση του Ευρυπίδη. Είναι ένα φανταστικό κείμενο, να μπορέσουν να το κατανοήσουν τα παιδιά, να μπορέσουν να ερμηνεύσουν ρόλους όπως μια μάνα χάνει το παιδί της και πώς μπορεί να αισθάνεται, μια γιαγιά βλέπει να πεθαίνει ο εγγονός της και πώς μπορεί να αισθανθεί, και μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά είναι παιδιά, είναι έφηβοι. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο ήταν όλο αυτό το εγχείρημα. Όμως το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Καλούμε όλους τους φίλους του θεάτρου, όλους τους φίλους του πολιτισμού, όλους τους φίλους που πιστεύουν ότι η πειραματική σκηνή Καλαμάτας είναι μια αγκαλιά που δέχεται όλα τα παιδιά της Καλαμάτας με στόχο όχι απλώς να ανεβάσουν μια παράσταση, αλλά να γίνουν πολιτισμένα όντα, πολιτισμένοι άνθρωποι. Η κοινωνία μας έχει ανάγκη από πολιτισμένους ανθρώπους. Έχει καταντήσει να αποτελείται από ανθρώπους και κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους. Ενώ θα πρέπει, αν θέλουμε μια κοινωνία προηγμένη, δημοκρατική, προοδευτική, πρέπει όλοι να σεβόμαστε τον διπλανό μας πάνω και από τον εαυτό μας. Παράσταση λοιπόν Τρίτη με Παρασκευή, 9 η ώρα στο Κάστρο Καλαμάτας, με ένα ελάχιστο κουπόνι στήριξης για το Σύλλογο, 5 ευρώ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους στήριξαν όλη αυτή την προσπάθεια. Από τον Θανάση του Βαλτινό, το συγγραφέα, που μας έδωσε πολύ ευγενικά την μετάφραση, την απόδοση του κειμένου, τον Χρήστο τον Λεοντή που μας χάρισε τη μουσική του, μια φανταστική μουσική, την Δέσποινα την Τρεπανιά που έκανε τη σκηνοθεσία, την Κατερίνα Μετρουλάκη που δίδαξε τη μουσική στα χωρικά, τον Βενετσάν τον Παλόπουλο που σχεδίζει τα κουστούμια και την Κατερίνα τη Μιλιαρέση που έχει κάνει τα σκηνικά της παράστασης. Σας περιμένουμε όλους με πολύ αγάπη και πιστέψτε με, θα χάσετε αν δεν τη δείτε.
γυρίσματα. Άσε το ρέμα να σε πάρει, ας το Θεό να κυβερνά. Ας αντίθετα στο ρέμα. Αχ, το λούθο του. Όπου σε τραβάει. Πώς να μη στενάζω η Έρμη που όλα τα χάσα, άντρα, πατρίδα, παιδιά, ποιος προγονικό. Μεγαλεία, καπνός όλα, όλα γίνατε στάχτη. Τι δε χρήσιγαν, τι δε μίσιγαν, τι δε τρινήσε. Λόγια τραγούδιστα για τους δύστυχους, μαύρη συμπόνια. Κόπριξε με το χώρο. Ράβια. Κάνε ένα κλώμενο. Τι έκανες τώρα. Ράβια, γρήγορα με τα κουμπιά, πούστα